Αυτή η συγκέντρωση απόψε έγινε για την ενημέρωσή σας. Ενημέρωση σημαίνει ανίχνευση της αληθείας, της πραγματικότητας. Απόψε λοιπόν γίνανε μάρτυρες πληθώρας πληροφοριών επιστημονικών από εκλεκτούς ομιλητές, των οποίων την άποψη σέβομαι, αλλά δεν είμαι και υποχρεωμένος να την δεχτώ, γιατί δεν έχω την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση να τις αξιολογήσω. Θα ήθελα λοιπόν, και φαντάζομαι ότι και εσείς θα θέλατε κάτι παρόμοιο, να υπάρχει και μία άλλη άποψη. Είπε στην αρχή ο κ. Συντονιστής ότι εκάλεσαν τους κάποιους εκπροσώπους των εταιριών. Δεν θα με ενδιαφέρουν αυτοί, διότι αυτοί θα υποστηρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα μία παρουσία άλλων 2-3 ανθρώπων, επιστημόνων, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει και η άλλη άποψη με εξίσου σημαντικά επιχειρήματα, τα οποία δεν τα ακούσαμε. Επομένως, εάν θέλετε σήμερα από εδώ εσείς, με αυτόν τον βομβαρδισμό των επιχειρημάτων, των αρνητικών επιχειρημάτων, γιατί άκουσα εδώ πέρα για πέρας, για μέγα κακά, για καταστροφή, με λέξεις φορτισμένες συναισθηματικά, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική διαδικασία. Η επιστημονική ανακοίνωση είναι ξερή, απόφυτα και καθαρή. Όταν λοιπόν βάζουμε μέσα λέξεις φορτισμένες ή ιδεολογικά περιβλήματα, γιατί το άκουσα και αυτό, υποτίμηση κάποιων μέσων ενημερώσεως, ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Εάν διαβάσω κάποιον άρθρο στην Καθημερινή ή στο ντοκουμέντο, με ενδιαφέρει η άποψη του συγκεκριμένου επιστήμονα και όχι αυτό κατ' αυτό το ντοκουμέντο ή Καθημερινή ή ο Σκάι ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, εγώ θα ήθελα λοιπόν μία επίσης παράλληλη ενημέρωση από συγκεκριμένους επιστήμονες ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσω με την όποια δυνατότητα έχω να βγάλω κάποια δικά μου συμπεράσματα. Υπάρχει έξω μία ανακοίνωση, μία ταπέλα εδώ στην δρόμο του Κορθίου, η οποία εμένα με έφυσε έκπληκτο. Μιλάει για απαξίωση των χωραφιών. Πιστεύω πιο πολύ έχετε πάει στο πίσω μέρος του νησιού. Προχθές ήμουν εκεί, με μια βάρκα. Κάποτε εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι παππούδες σας, οι παππούδες, είχαν αφήσει εκεί πέρα τεράστιους κόπους. Τώρα λοιπόν είναι ένα βουνό απίστευτα άγριο. Λοιπόν, για ποια απαξίωση χωραφιών μιλάμε? Οι κληρονόμοι οι οποίοι εδώ πέρα υπάρχουν ενδεχομένως δεν ξέρουν ούτε πάνω ούτε καν που είναι τα χωράφια τους. Έχει μέρη σαν κομμία εκεί, είναι γεμάτο θύμα. Ωραία, θα το δεχτώ αυτό. Λοιπόν, εν για να καταλήξω λοιπόν στο συμπέρασμα, άλλη ελέγχος είναι αισθητικό αποτέλεσμα. Συγκρίνατε τις καμινάδες της Μεγαλόπολης, της Τολεμαΐδας, του νεύρους του Θεασίου Πεδίου της Ελευσίνας, του νεύρους των Αθηνών, με τις ανεπογεννήτριες και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, θεωρώ ότι υπήρξε μια μονομερής ενημέρωση, η οποία προσωπικά εμένα δεν με άφησε ικανοποιημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε μια έρευνα στο ίντερνετ και πείτε και πατήστε στο κουμπί, στο search, ας πούμε, αιωλική ενέργεια. Θα σας βγάλει δεκαπλάσιες καταγραφές, εκατονταπλάσιες από την κανονική ενέργεια, από την συμβατική ενέργεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προπαγάνδα και η οποία έχει η άλλη μεριά κάνει μονόπλευρη αυτή επί δεκαετίες και εμείς προσπαθούμε με την ελάχιστη δυνατότητα που έχουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία. Το θέμα της απαξίωσης των χωραφιών, να σας πω ένα πράγμα μόνο. Ένας από τους ενεργούς πολίτες της ΤΙΝ που μετέχει στην Επιτροπή είναι μεσή της ΤΙΝ. Τα μηνύματα, μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό το μέρος να σας φαίνεται καταλεγμένο, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχει δυνητική αξία, είτε ως αυταξία, είτε ως αλλιώς μεταβαλλόμενη και μεταξιοποιούμενη κατάσταση. Οπότε αυτό που συμβαίνει, που ακυρώνει όλα τα άλλα ενδεχόμενα, καθαρά μιλήσατε για συναισθηματική φόρτιση. Το δέχομαι, υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, αλλά ξέρετε και χωρίς συναισθηματική φόρτιση δεν κάνεις τίποτα. Γιατί αν από την άλλη μεριά υπάρχει συμφέρον, εδώ το μόνο που μπορεί να παραθέσουμε είναι συναισθηματική φόρτιση. Επιστήμονες παραμένουμε. Το επιχείρημα μπορεί να εκφραστεί με συναισθηματική φόρτιση, αλλά είναι και επιχείρημα. Δηλαδή, σας είπα ότι είπαμε ότι είναι 4 εκατομμύρια κυβικά της καφές.
αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι φορτισμένο με συνέστημα, αλλά είναι 4 εκατομμύρια κυβικά εξκαφέ. Δηλαδή προσπαθήστε να το απαντήσετε και εσεί. Δίνω το λόγο στον κύριο Παυλάκη που ήθελε να απαντήσει κάτι. Αν σα δείξω στοιχεία, δεν θα καταλάβετε ούτε το 3%. Εγώ καταλαβαίνω το 10% για τα στοιχεία είναι δύσκολα. Πρέπει να είσαι ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο και οικονομολόγο και παιδικό αναγκή. Θα σα μιλήσω για το μεγάλο. Το είπα και δεν το ακούσατε. Όλα τα αιωλικά τη Άνδρου επί 100 και όλα τα αιωλικά της Ελλάδας επί 1000, όλα μαζί, δωρεάν διασυνδεδεμένα, με όλες τις επιδοτήσεις πληρωμένες από τον κύριο Γιαννίση που έχει πολλά λεφτά προσωπικά για να μην ευχαριστείτε οι υπόλοιποι. Όλα αυτά, όλα μαζί, με δωρεάν διασύνδεση μεταξύ τους, που είναι, αν το σκεφτείτε, θα καταλάβετε γιατί. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ούτε το 1/10 της Μεγαλόπολης, ούτε το 1/100 της Πτολεμαΐδας, ούτε το 1/1000 της πιο βρωμερής και ταπεινής μονάδας οτιδήποτε. Για έναν απλό λόγο, όπως λέει η ίδια η ΡΑΕ, οι εφημερίδες είτε σας αρέσουν είτε σας αρέσουν το λένε πιο λαϊκά, γιατί αν διαβάσετε τι λέει ο Αδμιέ, δεν θα το καταλάβετε. Εγώ για να το καταλάβω το διάβασα 1000 φορές και ακόμα παιδεύω. Δεν υποκαθιστούν συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Η λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης και του Αλιβερίου, έχει υποκατασταθεί από φυσικό αέριο και από εισαγωγές. Όλα τα αεολικά της Ελλάδας δεν έχουν πει για να υποκαταστήσουν ένα φουγάρο. Καλώς κακώς σας ενοχλούν τα φουγάρα, εμένα δεν ενοχλούν τα φουγάρα. Το μόνο πράγμα που παράγει ρεύμα χωρίς φουγάρα είναι τα πυρηνικά και τα υδροελεκτρικά. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτή είναι η ηλεκτροπαραγωγή. Δεν υποκαθιστούν. Δεν είναι θέμα συναισθηματικής φόρτισης, είναι θέμα ένα και ένα κάνει δύο στο δεκαδικό σύστημα. Σε άλλα συστήματα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σήμερα εδώ είμαστε προσκεκλημένοι ομιλητών οι οποίοι τοποθετήθηκαν εμπεριστατωμένα. Μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένοι, γιατί μπορεί να μην αντέχουν την αδικία ενδεχομένως, γιατί από ό,τι είδα και οι νομικοί παραστάτες, νιώθουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης από τις αποφάσεις που βγάζει η δικαιοσύνη. Γιατί αν κάποιος νιώθει αδικημένος, πού προσφέρει? Στη δικαιοσύνη. Υπάρχει λοιπόν ένα τμήμα στο Συμβούλιο Επικρατείας που δικάζει περιβαλλοντικά, που πηγαίνει τα ΑΠΕ τρένα. Δηλαδή, ειδικά τα αιωλικά, θα βγάζει όλα πολιτικά, όλες τις αιτήσεις δηλαδή απορρίπτονται. Ο συνάδελφος μου λέει ότι αν τυχόν εξετάσεις λεπτομερώς τις μελέτες, σίγουρα θα βρεις κάπου ατέλειες. Αλλά εάν είναι τέλειες, το πλαίσιο τους επιτρέπει να λειτουργήσουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θα ήθελα τον συνάδελφο και παρακαλώ πολύ. Αυτό που λέτε σήμερα, ότι θα πρέπει να έρθει και άλλη πλευρά να μας πει την άποψή της, την έχει πει την άποψή της. Είναι η μελέτη που έχει καταθέσει. Η άλλη πλευρά έχει καταθέσει μια μελέτη. Δηλαδή θέλω να βάλω 15 νομογεννήτριες εδώ. Και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στο τοπίο. Τα λέει μέσα στη μελέτη της η άλλη πλευρά. Άρα την ξέρουμε την άλλη πλευρά. Δηλαδή η άλλη πλευρά δεν έχει πει την άποψή της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τι γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια που στην Ελλάδα ξεκίνησε μόλις το 2014 η δημοκρατική απόφαση. Η δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση είναι δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ. Το κράτος θα έπρεπε να το έχει οργανωμένο θεσμικά με συγκεκριμένους κανόνες, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν άποψη. Αυτό είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία από το 90. Στην Ελλάδα πέρασε η υπουργική απόφαση το 14. Έτσι. Άρα λοιπόν πολλές υπουργικές αποφάσεις που εγκρίνανε αυτές τις μελέτες περάσανε το 2010, το 2012, που δεν υπήρχε δημόσια διαβούλευση. Δεν το ξέρατε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ναι τότε. Δηλαδή ήταν η μία άποψη εταιρείας που κάνει μελέτη και η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου που είπε ναι. Τώρα που είναι αναγκασμένη από νέα νομοθεσία, αυτό είναι το πλαίσιο που λέμε, να κάνουν τη δημόσια διαβούλευση, γεμίζουν οι αίθουσες. Γιατί λένε το γνωστό. Πέρα από ό,τι ξεκινάνε και τα έργα. Άρα λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο που λέτε, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν λέει μόνο, δεν απορρίπτει όλες τις αιτήσεις ή ακόμα και σε μια αίτηση που είναι απορριπτική απόφαση, υπάρχουν σκέψεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που χρησιμοποιούν για το μέλλον. Είπε παραδείγματος χάρη στην Καριστία ότι αυτά που μου λες κάτι και που διαφωνείς, θα έπρεπε να μου τα έχεις πει στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο το αξιοποιήσαμε στην περίπτωση των 9 αιωλικών πάρκων στα 4 νησιά του Κυκλάδου, μεταξύ των οποίων και η Άνδρος. Δύο υλικά, τα μεγάλο έργο του Κοπελούζου. Τι κάναμε λοιπόν τότε, όταν η εταιρεία κατέθεσε έτσι τροποποίηση ΠΕ, όπως εδώ τώρα αυτό που κάνατε στο συμβούλιο σας,
καταθέσανε 1.000 πολίτες απόψεις στη δημόσια διαβούλευση. Και όχι μόνο μια σελίδα, δεν θέλω ολικό. Υπήρχε συγκεκριμένη τοποθέτηση ότι το τάδε σημείο είναι ιδιωτικό, είναι ιδιοκτησία. Να ο τίτλος μου. Το άλλο σημείο είναι παράνομο εκεί που πάτε, γιατί δεν είναι τόσα μέτρα τον αγιαλό σου, λέει ο νόμος. Είναι τόσο. Το άλλο σημείο κακός, γιατί υπάρχει αρχαιολογικό μνημείο. Το άλλο σημείο. Άρα λοιπόν, κατέθεσαν 1.000 απόψεις, με αποτέλεσμα η εταιρεία τι να κάνει. Να καταθέσει μια επικαιροποίηση της τροποποίησης, που δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή να διορθώσει την ίδια της την πρόταση. Στην οποία λοιπόν αυτή η πρόταση υπήρξαν άλλοι 1.000 πολίτες που καταθέσαν πάλι απόψεις. Ότι εκεί δεν είναι αυτό σωστό, εκεί δεν είναι το άλλο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? 3 χρόνια τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάει τις απόψεις. Οφείλει να εξετάσει τις απόψεις. Τις οποίες αν δεν τις εξετάσει και δεν τις απορρίψει δικαιολογημένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα μπορεί να πει τώρα δεν το δέχομαι, γιατί το είχαμε πει στη δημόσια διαβούλευση. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, την έννοια ότι δεν είναι όλα αποτελεσμένα. Γιατί άμα πάμε στη λογική ότι εντάξει, θα πρέπει να μπουν άλλα, να δούμε πού θα μπουν, θεωρώ ότι καλύτερα να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι αυτό. Κανόνες τι αλλάζουν. Μπράβο. Οι κανόνες τι αλλάζουν. Οι κανόνες της νοημότητας. Δηλαδή η νοημότητα τι λέει? Ότι ο δασικός δρόμος πρέπει να είναι 5 μέτρα. Η τεχνική πραγματικότητα λέει ότι για να μεταφερθεί αυτό το πράγμα εκεί δεν μπορεί να βγει με αγροτικό δρόμο 5 μέτρα. Ότι αυτό γίνεται είναι γιατί υπάρχει συνένεση των ντόπιων. Αν δεν υπάρχουν οι ντόπιοι συνεργάτες, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκ των πραγμάτων, ο νόμος δεν είναι κακός πάντα. Υπάρχει και καλός νόμος. Άρα λοιπόν, η εφαρμογή της νομιμότητας δεν είναι πάντα κακή. Εκεί που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομιμότητα για τις εταιρείες, βρίσκονται συνεργάτες. Αυτό λέω. Αν δεν υπάρχει συνεργασία και υπάρχει δημιουργική αντίθεση, δημιουργική διαβούλευση, δεν θα μπορούν να τα υλοποιήσουν τα έργα αυτά, τα τόσο μεγάλα, γιατί δεν βγαίνει τεχνικά. Το λένε οι ίδιες μελέτες τους, ότι το πλάτος του δρόμου σε αυτές τις κλίσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα. Που η νομοθεσία λέει το πολύ 5 μέτρα. Πώς όμως το κάνουν, γιατί δεν μιλάει κανείς. Αυτό σας έλεγα πριν. Δεν είναι δηλαδή κατά το πόλεμος, είναι μάχη κατά την παράσταση. Αυτό είναι. Και άρα λοιπόν το να προτείνουμε εμείς ως τοπική κοινωνία που θέλουμε τα ολικά, αφενός δεν μας δίνει κανένας αυτό το δικαίωμα, δεν προβλέπεται από πουθενά. Αφετέρου το έχει λύσει αυτό η νομοθεσία, υπάρχει ειδικό χωροταξικό που έχει πει πώς θα τα πούμε στην Άβρο. Όσο χωράει. Αυτό λέει ο νόμος. Είναι νόμος. Αυτό έχει κρυφθεί και είναι σταγματικός. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να προτείνεις κάτι άλλο από αυτό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αν διαφωνείς και δεν θες τον τόπο σου να μετατραπείς αυτό το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει, ή να απαξιωθεί ο τουρισμός ή το προϊόν σου ή η αξία της γης σου ή το τοπίο σου, βρίσκεις τρόπους να κάνεις μάχη κατά την παράσταση. Όχι κατά τον πόλεμο. Και επιχειρήματα έχεις πολλά. Όταν όμως συνεργαστείς, δεν έχεις κανένα επιχείρημα. Λοιπόν, με παιδιά, συμφωνήσω με τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Κόλλια. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση ολικού πάρκου που ανακυρώνεται εκτός από μία που προείδρευε ένας δικαστής που έχει φύγει, ο οποίος ήταν ο μόνος που δεν απέστη από τη βιωσιμότητα. Πρώτον. Δεύτερον, πλημέλειες, πάντα πηγαίνουμε στο δικαστήριο γιατί βρίσκουμε πλημέλειες. Και όλα όσα κάνουν οι μελέτες έχουν κατά κύριο λόγο αντιθέσεις στο ίδιο το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος που είπε ο κύριος Κόλλιας. Αλλά αυτές τις πλημέλειες, όσο πιο σοβαρές είναι και τις προβάλλουμε, τόσο πιο ευρηματικά μας απαντάνε για να τις απορρίψουμε. Κοινοτικό δίκαιο του περιβάλλοντος και Ευρώπη, είπε ο κύριος συνάδελφος. Λοιπόν, θα σας πληροφορήσω με τα λύπης μου ότι από την Ευρώπη ξεκινάει το κακό. Διότι δεν θα παίρνεις εσύ ως πυθύνιος και διαχρονικός πελάτης μονογερμένα υποβρύχια και ηλεκτρικές συσκευές, θα πάρεις και τις ανεμογεννήτριες παράλληλα εμείς τώρα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Μαβής, αναφέρεται και στην Κάρη, έστω και αναφέρεται και ο κύριος Κόλλιας. Επειδή είχα την τιμή και την άγρια χάρη να υπερασπιστώ αυτή την υπόθεση, σας έλεγα λοιπόν ότι εκεί πέρα δεν χρειάζονται μελέτες. Δεν χρειάζεται να μας πει ένας περιβαλλοντολόγος ότι άμα βάλεις 500 ανεμογεννήτριες μέσα σε ζώνη ειδικής προστασίας της ορνηθοπανίδας, κλάπτει στο φυσικό κεφάλαιο. Εγώ δεν χρειάζομαι, αν ήμουν δικαστής, ο Δεκλερής, κοιτάξτε αυτά τα έργα, αυτά που αδειοδοτούν την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία του 90 δεν περνούσαν από το Τσιμπούλιο Κράτειας. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι, τώρα περνάνε όλα. Κοινοτικό δίκαιο του περιβάλλοντος. Έχουν στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση το 2014. Προειδοποιητική επιστολή είναι μια άρχεται η διαδικασία η οποία μπορεί, όχι κατά ανάγκη, μπορεί να καταλήξει σε παραπομπή του κράτου μέλους που παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν καταλήγει εκεί. 2014 έλεγε μεταξύ άλλων πολλών ενδιαφερόντων η Ευρωπαϊκή Επιστολή αυτή προειδοποιητική ότι το εργαλείο το χωροταξικό που έχει φτιάξει η αγορά εδώ μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και λέγεται ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι άκρως αντίθετο προς την επιστήμη της χωροταξίας, έτσι, γιατί προωθεί εκ του αφανούς, για κάποιον που δεν ξέρει, δεν μπορεί να το καταλάβει, προωθεί εκ του αφανούς βιομηχανική συγκέντρωση στα πλέον ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών πάρκων στα πλέον άθικτα φυσικά τοπία της χώρας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το βρήκε ότι παραβιάζει διπλά το κοινοτικό δίκαιο, διτός, υπό διπλή έννοια, αυτό το νομοθέτημα. Και μην με ρωτήσετε τι απέγινε η προειδοποιητική επιστολή. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε εγώ, ίσως το Υπουργείο ξέρει. Να σας πω γιατί. Α, και περιττώ να σας πω ότι και στην προειδοποιητική αυτή επιστολή η Κομισιόν είχε ειδικώς ασχοληθεί με το έργο της Καρίστου και του είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πώς βγάζει ρε άνθρωπο, του λέει συμπέρασμα, αυθαίρετο, ότι από 300 νημογεννήτριες δεν θα υποστεί βλάβη η ΖΕΠ, η Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Λοιπόν, αυτό που το έργο πέρασε, παρόλο που η Κομισιόν έλεγε ότι η μελέτη είναι παράνομη. Πέρασε από το Συμβούλιο Κρατίας. Η δε προειδοποιητική επιστολή δεν ξέρουμε τι έγινε. Μα πώς θα μάθουμε, πώς θα μας κλείσουν τις ανεμογεννητρίες. Μόλις δεν καταστήσουμε, τότε μπορεί να πει να, ναι, τα βρήκαμε και τέτοια. Λοιπόν, και το θέμα της διαβούλευσης προσωπικά. Θα δικάσουμε και θα πληρώσουμε πρόστιμο. Ναι, πιο πιθανό αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά για τη διαβούλευση, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά ως νομικός, το θέμα της διαβούλευσης που το δεν είναι άσχημο, μην πω ότι είναι αχρηστό, είναι θεσμός του κοινοτικού δικαίου. Διαβουλεύεσαι. Στην Ελλάδα πάντως διαβούλευση κάνουμε ό,τι και να έχουμε πει στη διοίκηση. Ούτε μία φορά ένα ολικό πάρκο, το μόνο οι αλλαγές που έκανε ήταν σε επίπεδο αυτή την αρμογένεια την πάρω εκεί, να την βάλω πιο εκεί. Ποτέ δεν έλαβε, άρα είναι πρόσχημα, έτσι, πρόσχημα δημοκρατίας. Η διαβούλευση και δεν βγάζεται ποτέ με διαβούλευση. Όσον αφορά το νομικό ζήτημα που ο κύριος σχόλιασε, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας απορρίπτει διάφορους υπηρεσμούς μας, διότι λέει δεν τους είπε πει στη διαδούλευση. Αυτό σας πληροφορώ ότι είναι παράνομο, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν το λέω εγώ, το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είπε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν δικαιούσε να το πει γιατί περιορίζει τον πλήρη διαδικαστικό και τυπικό έλεγχο τη προσβαλλόμενη πράξη. Αυτά είχα να σας πω και τεκλείνω. Πραγματικά εγώ είπα ότι ως επιστήμονες ήρθαμε εδώ να πούμε την άποψή μας και αυτή η άποψή μας είναι μελέτη επιστημονική, αγαπητέ κύριε, ανάλυση 20 χρόνων. Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ του έχω. Οι άλλοι, τις άλλες απόψεις, δεν τις ακούσατε εδώ, καταρχήν σας είπαν οι διοργανωτές, σου καλέσανε, δεν ήρθανε. Αλλά τις απόψεις των αλωνών, της άλλης πλευράς, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε μια ανηλαίη προπαγάνδα 20 τελευταία χρόνια. Τις γνωρίζουν και πέτρας. Δηλαδή πρέπει να τις ξανακούσουμε, να τις ξανακούσουμε. Θα κάνουμε άλλωστε πολλές άλλες εκδηλώσεις και να πούμε και τις ειδικότερες επιπτώσεις, γιατί ακόμα ούτε ο ΙΕ δεν ξέρει. Να, το κλίμα λέει, ακόμα δεν ξέρουμε, λέει, στο μικροκλίμα τι επιπτώσεις έχουν. Και τέλος, σας διαβεβαιώνω, αγαπητέ κυρία και αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι εκτός από επιστήμον, ναι, είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Γιατί εκτός από επιστήμον είμαι και άνθρωπος. Και εκτός από άνθρωπος είμαι και φυσιολάτρης και ορειβάτης από τα 6 μου χρόνια και είμαι 56. Και πηγαίνω στο λεωφορείο, α πούμε, για άσκηση στο βουνό. Πηγαίνω να μιλήσω με τον Θεό. Δικαίωμά μου είναι και δεν θέλω να μου βιομηχανούν την ουτοπία. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Δυστυχώς, ευτυχώς, ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε ειδικός, αλλά έχουμε ένα ελάττωμα. Μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο και φορτίζομαι. Έβλεπα αυτό το βουνό απέναντι και όταν πηγαίνω βόλτα και το βλέπω μέχρι κάτω το στενό, αναρωτιέμαι, αυτές τις εμασιές, πώς τις έχουν χτίσει. Κοιτάμε την Ακρόπολη και τη σεβόμαστε και λέμε πώς τη χτίσανε και δεν διερωτόμαστε για τις εμασιές που η UNESCO τις αναγνώρισε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς πρόσφατα. Το άειλο φορτίο, η άειλη πολιτική κληρονομιά, ο αέρας, είναι κοπαριστός. Όταν πάμε για ύπνο το βράδυ, δηλαδή όλα έχουν αξία, αν απαλωτριώνονται ή πολλούνται, δεν υπάρχει άλλη αξία. Και δεν θέλω να μου απαντήσετε, θέλω να το σκεφτείτε το βράδυ στον ύπνο. Τις ιστορίες για τον Οργίνο πέρα, τις ιστορίες για τους τρίγους που κουβαλούσαν εδώ, πώς τις κουβαλούσανε, τις ιστορίες για τα στάρια. Δεν μιλάμε για τα πουλιά και τις μέλισσες, που για όλους μας είναι ψηλά πράγματα, γιατί εμείς είμαστε πολύ ανατροίδες, το καταλαβαίνω και μας αρέσει. Δηλαδή εδώ μέσα μιλάμε μόνο για μια μεταπρακτική οικονομική αξία του περιβάλλοντος, των έμπειρων όντων και του εαυτού μας.
Είμαστε προσπόληση. Αυτό το ερώτημα είναι τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ο πολιτισμός τι είναι, όποτε το θυμόμαστε και μας συμφέρει για να νιώσουμε καλά. Αυτοί οι άνθρωποι που χτίζανε μέχρι κάτω το στενό, αναρωτηθήκατε τι ιστορίες, αν ζει κάποιος από αυτούς και αν έχει ενδιαφέρον τους ρωτήσετε να μάθουμε και τι πλούτο που βαλούνε. Λέτε να ήταν ηλίθιοι και είμαστε εμείς οι έξυπνοι. Ο κύριος Πισιάς είπε κάτι για τους ανεμόμυλους και τις διαστάσεις τους και το μέτρο. Λέτε τελικά ότι όλο αυτό το πράγμα που παγκοσμίως πια εξελίσσεται σαν ιός και λέγεται πολιτισμός, παγκόσμιο προϊόν, ψηφιοποίηση όπως θέλετε πείτε το και μεγάλες εταιρείες που σκηνοθετούν πολέμους μας αντιπροσωπεύει και εδώ στο Κόρφη το μικρό χωριό. Είμαστε κλιματίες, το πιστεύετε. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Με ενδιαφέρει το χωριό μου και πείτε με το δικίστρια. Γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να παρακολουθήσω το ψηφιακό χωριό που είναι virtual. Αυτό όμως εδώ μπορώ να κάνω κάτι. Να πάω και να μάθω για αυτό το βουνό απέναντι. Αν δεν ξέρω που είναι ντροπή μου, συγγνώμη. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς εδώ ξέρουν. Θα είναι ενδιαφέρον να καταθέσουν τις ιστορίες τους για αυτό το βουνό εκεί πέρα. Πριν το χάσουμε. Πριν το χάσουμε. Θα ξεκινήσω αυτό που θέλω να πω ζητώντας ένα συγγνώμη από όλους και από τους συντοπίτες μου εδώ, τους Χορτιανούς, αλλά από και από όλους τους αγριώτες, διότι την περίοδο που ήμουν αντιδήμαρχος στο Δήμο Άδρου δεν κατάλαβα, δεν πίστεψα ότι υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες. Και θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν το πίστεψα ποτέ ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά ήμουνα το 2012 ως Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης. Ήμουνα ένας από τους 27 που ψήφισα αρνητικά στην νομοδότηση για το πάρκο στο... Το λέμε εδώ πάνω, το Ξηροκόπι. Και ψήφισα θετικά για το πάρκο στο Φραγκάκι. Η διαφορά ήταν μόνο ότι το ένα φαίνεται με αυτό το σκεπτικό και το άλλο δεν φαίνεται. Που προφανώς είναι και αυτό λάθος, έτσι. Εδώ θα πω ότι έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις ομιλίες που γίνονται για τα αιωλικά πάρκα. Πραγματικά οι περισσότερες αναδεικνύουν τα κακά σε εισαγωγικό των αιωλικών πάρκων. Και με έχουν επίσης και εμένα που δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα τεχνοκρατικά, ότι τελικά οι ανεμογεννήτριες είναι κακό. Έτσι, με έχουν πείσει. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστό, μπορεί η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση. Θα συμφωνήσω όμως εδώ με τον κύριο Γιανακό, ότι καλό θα ήταν όχι να δούμε τη μελέτη των επιχειρηματιών, που φυσικά είναι έτσι δομημένοι ώστε να κάνουν την επένδυση, αλλά αν υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που υποστηρίζουν κάποιοι λίγοι ότι έστω υπάρχουν αυτά τα θετικά. Αν υπάρχουν, θα ήθελα σε μία να την ακούσω. Ναι, είναι επιστήμονες, θα δουλεύουν για τις επιχειρηματίες. Και θα κλείσω σε κάτι που δεν ακούστηκε καθόλου και που είναι η αλήθεια, γιατί πρέπει να λέμε και αλήθειες. Άκουσα τους προερχόμενους από τα νησιά της Πάρου και της Τίνου ότι όλοι έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα, είναι όλοι ενωμένοι, είναι όλοι μαζί από πολύ παλιά, έχουν ξεκινήσει πίσω πολλά χρόνια. Εδώ θα σας πω μια ουσιαστική διαφορά και δεν θα πρέπει να στρουθοκαμιλίζουμε και θα πρέπει ο ένας να κοιτάει τον άλλο στα μάτια και να λέμε την αλήθεια. Αυτό εδώ το πάρκο στο Ξηροκάπι που κάποιοι έρχονται σήμερα εδώ στην αίθουσα ή το είπαν πριν λίγο ένα μήνα όταν βγήκε αυτό ότι α, δεν το ξέραμε αυτό. Τώρα το μαθαίνουμε. Θα τους πω ότι ο ίδιος ο Δήμος Κορθίου από το 2001 ο ίδιος ο Δήμος είχε κάνει μισθωτήρια με τους επιχειρηματίες που θα έστελναν τα αιωλικά πέρα. Δηλαδή από τη μία κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε και από το άλλο η ίδια η μεγαλύτερη αρχή, ο θεσμός,
ο Δήμος είχε έρθει ήδη σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες, αυτούς τους επιχειρηματίες που θα έστειναν τα αεολικά πάρκα. Κάνοντας 37 μισθωτήρια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το μισθωτήριο αυτό είναι στο Ξηροκάμπι ή αν είναι κάποια τετραγωνικά, εκατοντάδες, 500, 1000 τετραγωνικά παραπέρα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η τότε η Δημοτική Αρχή είχε εξουσιοδοτήσει άνθρωπο ο οποίος έκανε μισθωτήρια με τις επιχειρήσεις που έκαναν τις ανεμογεννήτριες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι μας, και ας μην το λέμε, το γνωρίζαμε. Ποιος δεν θυμάται τον πύργο που είχε στηθεί πριν χρόνια, ένα μεταλλικό πύργο, σαν τον Εμμούριο, που έβλεπαν την φορά και την ένταση του ανέμου. Δηλαδή τώρα τα ξεχάσατε αυτά. Μόνο ας πούμε εγώ τα έβλεπα αυτά και μόνο εγώ τα γνωρίζω αυτά. Τι θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι αργήσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που συστάθηκε από το Δήμο, γιατί εμείς δεν το κάναμε. Και θέλω να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής να σπεύσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερο, διότι φοβάμαι μήπως έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και εμείς, να ξέρετε, Πρόεδρε και όλη η Επιτροπή, ότι θα είμαστε όλοι μαζί σας. Αλλά αυτό που έρχεται είναι απαράδεκτο. Και το χειρότερο είναι ότι εμείς είμαστε τελείως ανοχήρωτοι. Δυστυχώς, ως τοπική κοινωνία, ποτέ δεν ανοίξαμε το θέμα με μία προσέγγιση ρεαλιστική για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που να μην είμαστε τόσο εκτεθειμένοι στους κινδύνους που είμαστε τώρα. Θα αναφερθώ σε μία προσπάθεια που είχε γίνει από το 2011 μέχρι το 2014 σε σχέση με το Περιφερειακό Πάρκο, το οποίο μπορεί πολύ μεταξύ αυτών και εγώ ως προς την έκταση των αναμεινογητριών που περιέγραφε να ήταν πολλές και να μην συμφωνούσα, αλλά ήταν μία έμπρακτη απόδειξη ότι έπρεπε σε αυτό το πράγμα να μπούμε, να οργανωθούμε και να δημιουργήσουμε την πρόταση. Εγώ το μήνυμα που θέλω να μιλήσω, να περάσω σήμερα είναι το εξής, πώς είναι η Δημοτική Αρχή. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το πρόβλημα. Γι' αυτό και άμεσα πήραμε και αποφάσεις για το θέμα και συστήσαμε επιτροπή η οποία εκπροσωπεί όλες, μα όλες τις εκδοχές του θέματος. Είναι άνθρωποι που θέλουν και έχουν συμφέροντα ή άνθρωποι που δεν θέλουν και, δεν έχουν, και έχουν πάλι συμφέροντα ή δεν έχουν συμφέροντα και έχουν πραγματική αγωνία. Το ουσιαστικό είναι όμως ότι πρέπει σαν νησί να φτάσουμε στην αντιπρόταση. Όσο είδαμε σαν χώρα που μας έφερε το όχι σε όλα ή το ναι σε όλα και τελικά ήρθαν τα μνημόνια, το ίδιο είναι και αυτό. Να ξέρετε ότι ως Περιφερειακός Σύμβουλος είχα αντισταθεί στην τοποθέτηση αιωλικών πάρκων τα οποία πραγματικά ήταν εξωπραγματικά. Δεν είμαι εναντίον της τοποθέτησης αιωλικών πάρκων, αλλά αυτό από το θεωρητικό μέχρι το πραγματικό έχει τεράστια απόσταση. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι μαζί με εσάς, που ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί η σύνδεση είναι πολύ δύσκολο. Το να λες όχι και να κάνεις επανάσταση, το να λες ναι και να κοιτάς την τσέπη σου, είναι το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο είναι να φτάσεις σε μια ρεαλιστική πρόταση. Γι' αυτό αν δείτε και τα μέλη της Επιτροπής που συστήσαμε με την Προεδρία του κ. Γιαννίση, ουσιαστικά εκπροσωπούν όλες τις πλευρές, θα λειτουργήσει και θα κάνει ενημερωτικές παρόμοιες συγκεντρώσεις, οι οποίες θα εκπροσωπούν τους πάντες. Και όταν ως κοινωνία πάνω σε αυτό εδώ το έδρανο ανέβουν όλες οι απόψεις, κριτική ικανότητα έχουν και θα καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Να ξέρετε ότι η αλήθεια πολλές φορές μπορεί να καθοδηγείται, αλλά όταν εμπιστεύεσαι το λαό και ουσιαστικά τους δίνεις όλα τα δεδομένα, θα μπορείς να φτάσεις και σε αυτό. Διευκρινίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να πάρετε την πληροφορία σήμερα. Είναι άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί για αυτό το πράγμα που έρχεται, για την αιωλική ενέργεια που πούμε το παράλογο ευαίσθητοι άνθρωποι στην οικολογία να είναι απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ακόμα και σε οικολογικό επίπεδο, το μότο είναι
Βρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια. Σε πολιτικό επίπεδο είναι, έχουμε κάποια δεδομένα, τα αξιολογούμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο μπορούμε να κάνουμε. Να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από αυτή την κυβέρνηση ότι έχουν πάρει απόφαση για fast track διαδικασίες και να τα εγκαταστήσουν όπου βρουν και όπως βρουν. Άρα, αυτό που, θέλω να συγκρατήσετε είναι τη μαγική λέξη μέτρο. Αν δεν προσγειωθούμε και δεν δούμε πού βρισκόμαστε, πραγματικά θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Το δεύτερο είναι το εξής. Ήδη την Τρίτη είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Αραβώση, και του ζήτησα το αυτονόητο που είναι να υπογραφεί επιτέλους το διαχειριστικό του Life 1. Αυτό το διαχειριστικό ουσιαστικά περιλαμβάνει κάποιες περιοχές οι οποίες τις αποκλείει. Μία από αυτές είναι και αυτή του αιωλικού πάρκου που πήραμε την ομόφωνη απόφαση. Στο ξηροκόπι. Άρα, επειδή αυτό ήταν η αφορμή και χωρίς να θέλω να χάσουμε την ουσία, φεύγοντας από εδώ, θα ήθελα να βγει ένα ψήφισμα που να το υπογράψετε, όσοι γίνεται περισσότερο, που να ζητάμε το αυτονόητο. Όταν το 2011 το Υπουργείο Μεταφορών είχε υπογράψει ότι θα υπογράψει το διαχειριστικό του Life 1, ουσιαστικά ήταν υποχρέωσή τους. Αυτό το περιθώριο το έχουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ήδη το έχουμε ζητήσει εμείς από τον Γενικό Γραμματέα και ουσιαστικά αυτό θα οδηγήσει στη μη χωροθέτηση του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Έχουμε κάνει ήδη ενέργειες προς αυτό. Θέλω και αυτό και σας ενημερώνω να κάνετε μία ενέργεια, αλλά θα είναι μόνο για ένα αιωλικό. Η συζήτηση και τις επιτροπές που κάναμε και της κοινωνίας ολόκληρα πρέπει να δούμε το νησί σαν σύνολο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όταν θα έρθουν και χωρίς να μπορέσουμε να αντισταθούμε, θα έχουμε χάσει και μια άλλη μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτό που έρχεται όσο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως δημοτική αρχή. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το βλέπω από παντού αυτό το πράγμα. Άρα, ζητώ εδώ τον Αλέξανδρο, μια και η Επιτροπή δεν έχει διοργανώσει την εκδήλωση ακόμα, αν μπορούμε να ξεκινήσει μια διαδικασία ή αν δεν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια θεματική συνάντηση να ενημερωθείτε για το διαχειριστικό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να ακυρώσει την επένδυση για την οποία είμαστε όλοι σίσομοι. Αντίθετα, και αφού πάνε και από τις αποφάσεις των τοπικών και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής και τον Γιάννη τον Αντωνέλο και τον κύριο Γιαννίση και τον κύριο Φαρκή και τον Αλέξανδρο και είναι και τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Καπάκης, ο κύριος Αντώνοπλου και ο Γιάννης ο Δημήτρης. Και ο κύριος Φαρκής, το είπα. Και να ξέρετε ότι πραγματικά θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε πλήρη αντικειμενικότητα. Και δεν θα το βάλουμε αυτό στο πολιτικό κομμάτι. Ξέρετε, εκλογικά πουλάει το να έχετε ένα δήμαρχο επαναστάτη. Αυτό που θα φέρει αποτέλεσμα είναι να έχετε μια δημοτική αρχή που να είναι ρεαλιστική, να κουμπάει στον ρεαλισμό και να μπορούμε να δούμε το πρόβλημα κατάματα. Δυστυχώς, αυτή η έλλειψη δράσεων, και δεν με απογοητεύσω την κίνηση που κάνετε, αλλά αυτή η έλλειψη δράσεων εδώ και τόσα χρόνια, πραγματικά μας έχει φέρει στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ο σύλλογός μας για πολλά χρόνια, εδώ και 30 και 40 χρόνια, δουλεύει στα ζητήματα περιβάλλοντος με δράσεις και μέσα από την καταιγίδα του τουρισμού προσπαθήσαμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Να σκεφτείτε ότι το 1993 καταφέραμε ο σύλλογος για την Πάρο και την Αντίπαρο να περάσουμε προεδρικό διάταγμα το 732 σε ό,τι αφορά τη δόμηση αυτό σχεδίο. Και με αυτό το διάταγμα πραγματικά σωθήκαν αρκετά πράγματα στην Πάρο. Ο κ. Γιαννίτσης για χρόνια ήταν εκεί, τα έχει δει, τα έχει ακούσει. Και ζούσαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά το ζήτημα που σας είπα του περιβάλλοντος και το θέμα της πράσινης ανάπτυξης μας είχε επηρεάσει θετικά. Πολύ θετικά θα έλεγα. Εγώ, ο Αλέξανδρος μου έλεγε πάντα, γιατί είμαστε συνεργάτες όλη χρόνια, ότι κοιτάξτε να κοιτάξετε το κομμάτι των ανεμογεννητριών, γιατί θα έρθουν στην Πάρο και θα κλέψουν. Ξεκινήσαμε μια ομάδα, γύρω στα 8 άτομα είμαστε, άνθρωποι που πιστεύανε πάρα πολύ στη δράση στην ανάπτυξη και μάλιστα υπήρχαν και αντιδράσεις, λέγοντας ότι μα αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιοχές που καίγεται άνθρακας, τι γίνεται. Πραγματικά, βρήκαμε τις απαντήσεις, καταφέραμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα
και ξεκίνησε μια περιφερειακή ενημέρωση. Στην αρχή δεν είχαμε μια επιτυχία. Στη συνέχεια προτείναμε στο Δήμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή του Δήμου που να συμμετέχουν εκεί όλοι οι φορείς. Έγινε αυτό το πράγμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση ότι συμμετέχει οι παρατάξεις, οι σύλλογοι του Ιλυσίου, όλοι μαζί μπήκαμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης. Μια περιπέτεια που κρατάει τώρα 5-6 χρόνια, παρός έχει ετοιμαστεί και δεν δέχεται σε καμία περίπτωση κανένα αγροτικό πάρκο στην Πάρο. Θα γίνει σφαγή, έτσι ακούγεται, γιατί το οικονομικό μέρος και το περιβαλλοντικό θα τραυματίσει βάναυσα τον τόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστια προβλήματα, ακόμα και μετανάστευση εκεί, όπως πρέπει το πάρω σε μικρό νησί, και σίγουρα το πλήμα που θα δεχτεί θα είναι τεράστιο. Εμείς είμαστε αισιοδόξοι, και εγώ προσωπικά, ότι η ιστορία με τα αεολικά πάρκα στην Πάρο δεν θα περάσουν με πολλούς τρόπους, πέρα από το Συμβούλιο Δημοκρατίας, που ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει, στις 2 του Οκτώβρου ήταν εκδικαστή, έγινε αναβολή. Είμαστε πανέτοιμοι, υπάρχει επιτροπή, υπάρχει συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε μια διαρκή εγρήγορση, όπως και οι ομάδες, όπως και οι σύλλογοι, ακόμα και η Εκκλησία, μπορώ να πω. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος. Αυτό που ήθελα να σας πω στην Άδρο, που πήραν τα πρώτα μαθήματα και χαρήκαμε γι' αυτό τόσο, ανασχέστηκαμε ότι γιατί πάντως η Άδρο σταμάτησε κάποια στιγμή να αντιδρά. Ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω πώς πηγάζει. Και να τρέχετε, να τρέχουμε όλοι μαζί, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε και κατανοούμε το πρόβλημα που θα προκύψει και στην Άδρο και στην Δήμο και στην Νάξο, που δυστυχώς και εκεί υπάρχει μια δράνεια, μας έχει τρομάξει. Δηλαδή, τι. Πιστεύω όμως ότι ο άνθρωπος θα τα καταφέρει και θα πετύχει αυτό που χρειάζεται και που απαιτείται σε ένα τόσο μαγικό τόπο όπως είναι ο άνθρωπος, όπως είναι τα νησιά μας όλα. Δεν πρέπει ο κόσμος να αφήσει αυτό το κακό να συμβεί. Γιατί οι αναφορές που θα γίνουν στις επόμενες γενιές θα είναι τραγικές στη δική μας γενιά, που η ενοχή μας θα οδηγήσει σε μια τέτοια καταστροφή. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής, διότι αποδεικνύεται διαχρονικά και ας μου επιτραπεί να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, που μετά από την παρουσία μου στην Πάρο και όσα βίωσα εκεί, πέρα από τα επαγγελματικά μου, και γνωρίζοντας την δράση που ανέπτυξαν οι καλοί φίλοι Παριανοί και με τον Σπύρο που μας μίλησε, τον πρόεδρο του Αρχιλόγου, αλλά και με τον Δήμαρχο. Αυτή λοιπόν η δραστηριότητα την οποία εγώ εισέπραξα κάτω, τώρα με τη συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και η χρονική στιγμή φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κατάλληλη, θα γίνει πράξη και σε εμάς. Και θα γίνεται πράξη σε εμάς, διότι οφείλουμε να ενωθούμε. Δεν μπορούν να υπάρχουν οι μεν και οι δε. Οι ανδριώτες πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε ένα μόνο βηματισμό από κοινού μαζί. Και τουλάχιστον εγώ από τη δικιά μου πλευρά το έχω κάνει πράξη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί αν θέλετε το νομοθετικό πλαίσιο να έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αλλά η αδύνητη ανάγκη που υπάρχει πλέον για αυτό το νησί είναι να πάμε ενωμένοι. Διαφορετικά θα πάμε όλοι μαζί στον πάτο. Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, και δεν το λέω για να το πω όπως το λένε, αν θέλετε, η κλασική πολιτική, που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να πάρω αυτή την επιτροπή. Και ήταν εξαιρετικό το κλίμα το χθεσινοβραδινό, γιατί ήταν η πρώτη συνέβρεση που είχαμε αντικειμενικά για να δουλέψουμε ουσιαστικά και να διαχύσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση που πρέπει να φτάσει σε εσάς. Έτσι λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλους τους λόγους, ακόμα και την Εκκλησία από τους Σπύρους, που το έχουν κάνει με εξαιρετική επιτυχία στην Πάρο. Είχα μείνει έκπληκτος με τους ιερείς οι οποίοι ανέβαιναν στο αντίστοιχο βήμα και έλεγαν τις δικές τους απόψεις, όχι για να γίνουν, αν θέλετε, εκείνοι οι ιερείς οι οποίοι θα πρέπει να είναι παρόντες και να χαϊδέψουν λίγο τα αυτιά του κλήρου. Όχι, με ουσιαστική θέση και η Εκκλησία ήταν παρούσα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι τα τέσσερα νησιά πια και με εμάς θα πρέπει να έχουμε μια κοινή πορεία. Εμείς εδώ οι Ανδριώτες
πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο, οι σύλλογοι, οι φορείς και να ευχαριστήσω και από αυτή την μικρή μου παρουσία και σύντομη κιόλας όλους εσάς που σήμερα μας φέρατε εδώ και μαζί όλοι ενωμένοι να προχωρήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι μέσα στη σκέψη και τη δικιά μας και ακούστηκε από ορισμένους φίλους οι οποίοι μου μίλησαν πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, να έχουμε αντίστοιχα και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν εντός παρενθέσεως να επενδύσουν με τις ανεμογεννήτριες. Πρέπει να τους ακούσουμε. Πρέπει να έχουμε και την άλλη εικόνα και σαν λογικοί άνθρωποι να αντιληφθούμε ποια θα είναι η πορεία αυτού του τόπου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω ότι από αυτό το βουνό που λένε να αισθηθούν οι ανεμογεννήτριες έρχεται ένα μέρος νερού και τροφοδοτούνται εδώ η περιοχή μας, τα σπίτια μας. Αυτό έχει επίδραση από αυτά τα πράγματα. Θα είναι καλό δηλαδή για το νερό που είναι η ζωή. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ. Εκτός των άλλων που έχει και μελίσια, εντάξει, μπορεί να μην είναι γόνιμη η περιοχή, έχει μελίσια, αλλά έχει και πηγές, οι οποίες έρχονται και εδώ πέρα κάτω και τις έχουμε το νερό στα σπίτια μας. Ευχαριστώ. Πατρίκιος λεγόμαι, Κωστής, είμαι ηθοποιός. Θα το ρίξω λίγο πιο καλλιτεχνικά το ζήτημα και πιο συναισθηματικά. Είμαι επηρεασμένος πάρα πολύ από την κυρία Δράκου. Ήθελα, ίσως το ήθελε λίγο και ο οργανισμός μου, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι πολύ. Δύο λέξεις να πω. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το δουλεύω 10 χρόνια. Γιατί έτσι είμαι εγώ, έτσι είμαι, μου αρέσει η φύση, μου αρέσει η άνδρος. Δεν κατάγομαι από την Άνδρο, αυτό το χρωστώ στους γονείς μου που ήρθαμε πριν 30 χρόνια. Εγώ μεγάλωσα, ήμουν ένα παιδί πρωτευουσιάνος. Δεν ήξερα τι σημαίνει καμπερίμι, δεν ήξερα τι σημαίνει μούτουλας, ετούλας. Κατέβαινα τα καντελίμια όταν πρωτοήρθαμε το 85-86, ένα-ένα τα σκαλιά και έφτασα στα 15 μου και τα κατέβαζα, κατέβαινα 5, πήγα από 15. Μην πλοιαρίσω, τρία πράγματα θέλω να πω. Ό,τι άκουσα, το γνώριζα. Η αλήθεια είναι πως έμαθα και άλλα καινούρια πράγματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο κύριος Μαβής είναι γνωστός για την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Είναι αυτό που έχει σπουδάσει, είναι αυτό που κατά καιρούς μας αναφέρει είτε γραπτός είτε σε διάφορες ημερίδες που διοργανώνει προς τη του. Όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η ενέργεια της ομάδος, εγώ έχω μείνει, απλά είμαι υπόχρεος και θα έπρεπε όλοι να είμαστε υπόχρεοι σε αυτούς τους ανθρώπους που ξοδεύουν τον χρόνο τους, εν πάση περιπτώσει. Έβαζα το νου μου, τις σκέψεις μου. Πριν ένα χρόνο και κάτι, με τη φίλη μου την Ιωάννα, η οποία τώρα κάνει το διάλειμμά της. Επειδή θεωρώ ότι το ζήτημα δεν είναι τοπικιστικό, έχω έρθει από τη χώρα. Το χώρο το αγαπώ εξίσου. Έχω περάσει καλοκαίρι εδώ παιδί, πηγαίναμε, τρώγαμε στο Βίντσι, κάναμε ώρες ποδήλατο μέχρι να ανοιχτώσει εδώ στην αγορά, αλλά έμεινα από τη μεριά της χώρας. Πήγαμε με την Ιωάννα πριν 1,5 χρόνο πάνω στους Αγίους 40. Οι Άγιοι 40 είναι κάτι ανάλογο όπως είναι εδώ το Ξεροκόπι. Είναι πάνω από τις Ευρουσές. Είναι ένα σημείο, το πιο ψηλό σημείο ίσως της Άνδρου, που βλέπεις μέχρι και στην Παλαιόπολη. Βλέπεις όλη την Άνδρο. Το συνέστημα της ελευθερίας είναι τρομερό. Και αυτό, άμα μπουν οι ανεμογεννήτριες σε αυτό που βλέπαμε πριν, είμαστε καταδικασμένοι και εμείς πόσο θα ζήσουμε ακόμα. 10, 20, 30 χρόνια, είμαι 40. Να ζήσω άλλα 40 χρόνια. Τα παιδιά μας τι θα βρούνε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά μου είναι Σινιαστρά, κατάγομαι από εδώ.
Έχω πολύ μεγάλες αναμνήσεις και μνήμες και εγώ από το χωριό. Έρχομαι κάθε χρόνο, άλλη φορά είναι τουρίστρια γιατί μένω στην Αθήνα. Okay. Βέβαια, οι γονείς μου και οι δύο από εδώ, πέρσι τους έχασα. Δεν θα σταθώ πολύ στα συναισθηματικά που είπε κάποιος, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό με τη συναισθηματικότητα που είπαμε πριν. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με τη συναισθηματικότητα, κύριε. Άλλο είπα εγώ. Ωραία. Είπατε άλλο. Δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς. Θέλω να πω κάτι γενικά. Άκουσα κάτι περί συναισθηματικότητας και περί φυσιολατρείας. Και ήθελα απλά να ρωτήσω, μήπως το έχουμε χάσει λίγο. Γιατί δηλαδή η φυσιολατρεία γιατί και γίνεται και ελάττωμα, έτσι. Okay, δεν θα πω πάρα πολλά. Θα συμφωνήσω με τον ηθοποιό και τη φίλη μου τη Δράκου και με πολλούς άλλους και συγχαρητήρια για όλους μας. Όλους σας που είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τη μία γνώμη την άλλη, δεν θα σκοτωθούμε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η Ινδιάνη κάποτε στην Αμερική, ο Τσίφ, είχε πει ότι θα έρθει μια μέρα που θα φάτε τα βουνά, τα δέντρα, τα ποτάμια και θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται. Από εκεί και πέρα, αγαπημένοι Κορθιανοί, Αντριώτες και όλοι οι νησιώτες, γιατί είμαι πολύ νησιωτοπούλα και ταξιδεύω όλο το Αιγαίο γιατί είμαι καπετάνισσα με λένε μερικοί και ξέρω ό,τι γίνεται στα νησιά και βλέπω εκείνο το μπλε και αυτές τις ράχες που πάνε τα παιδιά. Ήμαρτον, έχουμε όλοι παιδιά και δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όποιος δεν σέβεται τη μάνα του, καταστρέφεται. Η μάνα μας είναι η γη. Τέλος. Γεια σας. Δεν είναι ανάγκη να βγει κάποιο πόρισμα, κάποιο στρατήγημα, κάτι αποτελεσματικό κατά ανάγκη. Θα έχουμε αυτό το στόχο, αλλά η πορεία, η Ιθάκη, ο δρόμος για την Ιθάκη είναι που μετράει. Αυτή εδώ η συνέβρεση, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, είναι συγκινητική. Δίνει ένα στίγμα, δίνει για μένα ένα παλμό ότι και ο σημερινός Δήμος Άνδρου σιγά σιγά θα αφουγκραστεί μια κοινωνία που ξυπνάει και ότι θα συμπαραταχθεί με τον τρόπο που κινείται η Πάρος και η Τίνος. Η εκδήλωση παρουσία των εταιριών θέλω εδώ και 20 χρόνια περίπου που είμαι εδώ να γίνει. Στην αρχή σας είπα ήθελα ως και εγώ επιστήμον που ήθελα κάτι που πίστευα ότι είναι καλό από τα τελευταία 17 χρόνια και ένθεν από την αντίθετη όχθη. Οι πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε στην Άνδρο, υπάρχει και μια ταινία που έχει κάνει κινηματογραφική δέσκη ο Βαγγέλης Ουρκής σας εδώ που κινηματογραφική δέσκη πυρινά, που είναι τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στην Άνδρο. Υπήρξε ένα μποϊκοτάζ, ένα επενθεωποίηση. Ελπίζω, δεν πειράζει αυτό. Αργούν τα πράγματα. Ο ίδιος, όπως είπε και ο Βραζές, μπορεί τότε ο Δήμος να πίστευε ότι έκανε κάτι καλό για τον τόπο. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τι κάνουν. Η κατάσταση αυτή χρειάζεται πολλές τέτοιες συναντήσεις. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν εταιρείες, να έρθουν και ανεξάρτητοι επιστήμονες, αν και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να είναι ένας ανεξάρτητος επιστήμονος, γιατί όλοι οι επιστήμονες του χώρου κάνουν μελέτες για τις εταιρείες. Είναι ενδεικτικό το ότι το καθεστώς που άνοιξε το δρόμο για τη ΖΕΠ, γιατί εδώ είναι και ΖΕΠ, έτσι είναι ζώνη προστασίας αυτό εδώ στο ξηροκόπι, ήταν ότι πίεσε το κράτος στην Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία να μην συνενέσει στο να αποκλείονται εξορισμούς της ΖΕΠ αυτά τα τεράστια πράγματα που κόβουν τα πουλιά φέτες. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα ζευγάρι σπιζαετών κάτω, ένα ζευγάρι σπιζαετών σε άλλες ανεμογεννήτριες βόρεια. Πίεσε λοιπόν το κράτος να είναι προϋπόθεση για να μπουν ειδική ορνηθολογική μελέτη. Οπότε όλοι οι χώροι, οι άνθρωποι του χώρου, σαν και εμένα, άρχισαν να κάνουν ας πούμε ειδικές ορνηθολογικές μελέτες. Ο άλλος έχει να κάνει μελέτες τεχνικές, ο άλλος έχει να κάνει περιβαλλοντικές τεχνικές, γενικότερες. Οπότε ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να βρούμε πολλούς επιστήμονες. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ένας τέτοιος επιστήμονας που μπορεί να μιλήσει για τα νερά. Ο κύριος Πυσίας είναι επίσης ένας που μπορεί να μιλήσει για τα νερά. Έχουμε κάνει και εφημερίδες στην Αθήνα, έχουμε κάνει, υπάρχει υλικό απίστευτα πολύ και πλούσιο να βρείτε. Και της μιας πλευράς, αλλά και της δικής μας πλέον στο διαδίκτυο. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω και με το μυαλό μου και με την καρδιά μου για αυτή την εξέλιξη που βλέπω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους ήρθαν, κάνανε τόσο κόπο να είναι εδώ, να καταθέσουν την γνώση τους, την εμπειρία τους. Και η συνέχεια πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσε στιγμή είναι αμέσως μετά. Λοιπόν,